Φαίνεται, κάντε ένα καφεδάκι, ζεστό. Δεν ξέρω εκεί που είστε εσείς εάν έχει δροσιά. Εδώ έχει αρχίσει να δροσίζει λίγο. Έχω πάρει και αυτό το φλιντζάνι, σας άρεσε. Και πάμε να συζητήσουμε ένα καυτό θέμα. Μπορώ εγώ σε αυτή την ηλικία και μετά από τόσο μακροχρόνια αποχή να βρω σύντροφο? Γεια σου Θέκλα, μου λέει η φίλη. Μπήκε στη ζωή μου ευχάριστα και είμαι ευγνώμων για όλη αυτή την εργασία που προσφέρεις και μάλιστα δωρεάν. Το έργο σου με βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Το ερώτημα είναι αν εγώ μπορώ να βρω σύντροφο. Ιστορία μου. Σήμερα είμαι 50 πλάς χρόνων, δηλαδή 50 και κάτι. Είμαι εμφανίσιμη και χωρίς σκόπο φαίνομαι νεότερη κατά πολύ. Παιδιά, τα 50 είναι τα νέα 25, είπαμε. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Είναι πώς νιώθουμε μέσα μας. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Και αυτό θα σε βοηθάει που είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, που δεν είσαι καταπιεσμένη στο ζυγό του δημοσίου ή της υπαλληλοσύνης. Η σχέση με τους γονείς μου ανύπαρκτη. Μεγάλωσα σαν ζωάκυλες. Και γράφει στην παρένθεση άλογη. Εννοείς ότι δεν έδιναν έμφαση στην επικοινωνία μαζί σου και στο να επικοινωνήσουν λογικά πράγματα. Παντρεύτηκα, απέκτησα ένα παιδί. Η γνωριμία, σχέση, γάμος, πιο fast δεν γινόταν, πιο γρήγορα δεν γινόταν. Φαντάζομαι θα είσαι και εσύ μια από τις πολλές γυναίκες οι οποίες παντρεύτηκαν για να ξεφύγουν από την οικογένειά τους. Εμπειρία να συσχετίζομαι μηδέν και χωρίς καθόλου προϋπηρεσία, χωρίς καθόλου πείρα. Το καλό κορίτσι, το οποίο προκειμένου να γλιτώσει από μια οικογένεια στην οποία δεν ένιωθε ευτυχία, σε χρόνον τετέ, πολύ γρήγορα κάνει γνωριμία, σχέση και γάμο. Τελικά, όπως ήταν αναμενόμενο, χώρισα λίγο πριν από τα 30. Ζούσα σε μια μεγάλη πόλη και κάποια στιγμή μετακόμισα στην άκρη του Θεού για να μεγαλώσω το παιδί μου. Συναισθηματικά δεν έχω ενδυναμωθεί. Ασχολήθηκα με το να στήσω την εργασία μου για να μεγαλώσω το παιδί μου, που έχει θέματα ψυχικής υγείας. Σήμερα έχει αυτονομηθεί, μπερδεύτηκε και ξεμπερδεύτηκε από διάφορα, έκανε και συνεχίζει την ψυχοθεραπεία του, έχει και τις σπουδές του, με τη βοήθεια του Θεού και τους δικούς μου πόρους. Μπράβο αγάπη μου. Συγχαρητήρια. Άξια μητέρα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί με την επιμονή σου και την υπομονή σου και την υπευθυνότητά σου βοήθησες κυρίως το παιδί σου να βρει το δρόμο του. Μου γράφεις τη διάγνωση, αλλά δεν θέλω για ευνόητους λόγους να την πω για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Ίσως δεν θέλω να δώσω οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να προδώσει την ταυτότητα όπως το λέω. Με μια πολύ δύσκολη ψυχική διαταραχή, κατάφερες να βοηθήσεις το παιδί να αυτονομηθεί και να ισορροπήσει και να κάνει και πολύ καλές σπουδές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που στάθηκες σωστή στις υπευθυνότητες σου. Την περίοδο που ήμουν στο γυναικείο μου άνθισμα, αλήθεια, πότε είναι το γυναικείο άνθισμα? Τι εννοεί το γυναικείο σου άνθισμα? Στα 20, στα 25, στα 30, στα 35, στα 40, στα 45. Εγώ νομίζω ότι τα λουλούδια ανθίζουν σε όλες τις ηλικίες. Θεωρώ ότι το άνθισμα στη γυναίκα δεν έχει να κάνει με την ηλικία, τη βιολογική, αλλά έχει να κάνει με την ψυχοσυναισθηματική συνθήκη. Σας το λέω και από μένα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες μου αδημοσίευτες που ήμουν 30 ετών, 28 ετών και άμα τις δει κάποιος θα πει ποια είναι αυτή η γριά που έχει ένα τόσο γερασμένο και κουρασμένο βλέμμα. Και τώρα στα 45 νιώθω πολύ πιο νέα από ό,τι ένιωθα στα 25 για παράδειγμα. Ας το βγάλουμε από το μυαλό μας ότι υπάρχει ηλικία που έχουμε γυναικείο άνθισμα και είναι η κατάλληλη εποχή εκείνη για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε και να μας ερωτευτούν, για να βιώσουμε τον έρωτα. Όλες οι ηλικίες είναι κατάλληλες, το λέω και το εννοώ. Ήμουν ανώριμη. Δεν είχα τα προσόντα να δημιουργήσω σχέση. Ήμουν ανώριμη και δεν ήξερα να συμπεριφερθώ. Και από την άλλη έτρεχαν εξωτερικά γεγονότα που όφυλα να διευθετήσω. Κοίταξε, άμα έχεις και τις ευθύνες και του παιδιού, αλλά και άλλων και της εργασίας της δικιάς σου και της οικογενείας και δεν έχεις και την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική παιδεία για να δημιουργήσεις μια σχέση, γιατί πού να τη βρεις εσύ? Μεγάλωσες σε μια οικογένεια που σε είχα σαν ζωάκι που από μου γράφεις, παντρεύτηκες για να γλιτώσεις, εκείνος ο γάμος τελείωσε λίγο πριν τα 30 και εσύ βρέθηκες με ένα παιδί με τις δυσκολίες του και με τους γονείς σου.
Η μάνα μου είχε πολύ σοβαρά θέματα υγείας από πολύ νωρίς. Ο πατέρας μου απόμακρος. Η αδερφή μου ακαλλιέργητη. Ο αδερφός μου ξένος. Το παιδί μου με τα θέματα ψυχικής υγείας που σου είπα. Εργασία με δυσκολίες. Κλειστό περιβάλλον. Και ένας πρώην σύζυγος απών από τη ζωή του παιδιού μας και σαμποτέρ της σχέσης του παιδιού μαζί μου. Βίωνε το τερνάκι του τρόμου. Δηλαδή, είχες και γονική αποξένωση, προσπάθεια γονικής αποξένωσης από τον πρώην σύζυγό σου και τη μάνα σου με σοβαρότατα θέματα υγείας και τον πατέρα σου. Δεν λες για τον πατέρα σου. Την αδερφή σου που είναι όπως είναι, τον αδερφό σου που είναι αποξενωμένος κτλ. Κτλ. Τελικά πέθανε και οι δύο γονείς μου μέσα σε λίγους μήνες, ενώ συνέχιζα να μεγαλώνω εμένα και το παιδί μου. Τι ωραία που το γράφεις. Μεγάλωνες εσένα και το παιδί σου. Όλες εμείς που γίναμε μικρομάνες, στην ουσία αυτό κάναμε. Μεγαλώναμε τα παιδιά μας μαζί παράλληλα με τον εαυτό μας. Αγώνα επιβίωσης. Εδραιώθηκα, οριοθετήθηκα επαγγελματικά, όμως σχέση καμιά. Πού να βρεις και εσύ χρόνο για να κάνεις σχέση. Και πήγες και σε ένα κλειστό περιβάλλον. Σεξ είχα να κάνω από το 2008. 12 χρόνια. Wow. Γίνεται. Σε πιστεύω. Μπορεί να συμβεί. Άμα αφηθούμε και άμα έχουμε χίλια άλλα πράγματα να μας απασχολούν το μυαλό μας και άμα δεν υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης και άμα δεν το έχουμε κιόλας, δεν το συνηθίζουμε ή δεν μας βγαίνει φυσικά το να κάνουμε σεξ χωρίς συναισθήματα, μπορεί μια γυναίκα να μείνει και 10 χρόνια και 12 χρόνια χωρίς σεξ. Μη σας πω και άνδρες μπορούν. Και άνδρες μπορούν. Έχει σημασία το φίλο. Πάντα στο νου ήθελα σχέση. Είχα αρκετές ευκαιρίες, αλλά λόγω αδύναμη δεν τόλμησα. Πάντα στο νου ήθελα σχέση. Με λάθος προσέγγιση όμως, τώρα το μαθαίνω. Καλή όργα παρά ποτέ. Προημερών, με την υποστήριξη του ψυχαναλυτή μου, έκανα μια βουτιά. Έτσι σαν χάπι για να πάρουν μπροστά. Τώρα δούμε τι έκανε αυτή η φίλη. Τι είχαμε σκόρη. Ήταν ένας τύπος που είχαμε μια προσέγγιση στο παρελθόν. Συναντηθήκαμε και εξαφανίστηκε όταν κατάλαβε ότι ήθελα σχέση, 5 χρόνια πριν. Δεν είχαμε κάνει σεξ τότε. No sex, λες. Σαν συνθηματικό, no sex. Πριν από λίγες μέρες ήρθε, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του τότε, ντρεπόταν και μου εξήγησε ότι δεν είναι έτοιμος να συσχετιστεί μαζί μου τότε, αλλά τώρα έχει αποφασίσει ότι είναι έτοιμος. Γιατί είμαι σίγουρη πρωτού διαβάσω παρακάτω ότι αυτός που αποφάσισε ότι είναι έτοιμος βεβαίως και βεβαίως δεν είναι. Ειλικρινά, η προσδοκία μου για σχέση με έκανε να ενδώσω. Παρόλο που δεν είναι ο άνδρας που καλύπτει τα θέλω μου. Είχα αποφασίσει να κάνω σεξ έτσι για να πάρω μπρος. Κατακλυσμία θεραπεία νομίζω έκανες εσύ. Σοκ θεραπεία ονομάζεται αυτό. Μας έλεγε για την κατακλυσμία θεραπεία όταν ήμασταν στο πανεπιστήμιο. Είναι μια από τις συμπεριφορικές θεραπείες νομίζω. Που εννοείται ότι δεν την συστήνω. Λέει αν κάποιος φοβόταν το νερό, τον έβαζα σε ένα δωμάτιο και τον έλουζα με κουβάδες νερό για να ξεφοβηθεί το νερό. Και εσύ βουτιά στα βαθιά κατευθείαν σεξ με έναν τύπο ο οποίος πριν 5 χρόνια σου είχε αποδείξει ότι δεν ήταν relationship material, ότι δεν έκανε για σχέση και που δεν καλύπτει και τα θέλω σου και είχες αποφασίσει να κάνεις σεξ έτσι για να πάρεις μπρος. Για να δούμε, πήρες μπρος. Τι λέτε, πήρε quiz στο 8 και 52, πήρε μπρος. Είχα φοβία πώς θα ανταποκριθεί το σώμα μου. Δόξα τω Θεώ, το σώμα μου τα κατάφερε. Μπράβο. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχει σημασία αν έχεις αποχή. Δεν χαλάει. Δεν χαλάει. Δεν χαλάει τίποτα. Δεν χαλάει κάτι. Είναι, η σεξουαλική λειτουργία είναι από τις προαιρετικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν είναι σαν την αναπνοή που αν ξεχάσεις να αναπνεύσεις ή αν αποφύγεις να αναπνεύσεις ή αν δεν αναπνεύσεις μπορεί και να πεθάνεις. Δεν είναι έτσι. Δόξα τω Θεώ το σώμα μου τα κατάφερε και εγώ ήμουν άνετη τόσο όσο για πρώτη φορά. Ο τύπος αυτός ήρθε αξίριστος. Θέλω να ρωτήσω που ήταν αξίριστος. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Χωρίς προφύλαξη. Φαντάζομαι στα τα μουσια των αξίστου και πήγα σε φιλήσει και σεξ, αλλά δεν ξέρω. Χωρίς προφύλαξη είχα εγώ. Πολύ καλά έκανες και είχες εσύ. Δεν κάνουμε ποτέ σεξ χωρίς προφύλαξη. Ειδικά με αγνώστους.
που δεν έχουμε σχέση μαζί τους και δεν είμαστε αρκετό χρονικό διάστημα μαζί για να κάνουμε και δύο εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και να είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον άνθρωπο που κάνουμε σεξ χωρίς προφύλαξη είναι ασφαλές. Ήρθε αξίριστος, χωρίς προφύλαξη, είχα εγώ, ευτυχώς που είχες εσύ. Πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο μια μέρα για αυτό το θέμα της προφύλαξης και τις βλακίες που λένε διάφοροι άντρες, μα δεν με αγαπάς, μα δεν με θέλεις αρκετά για να, κάνω σεξ, για να κάνεις σεξ χωρίς προφύλαξη μαζί μου. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, η αγάπη και το σεξ χωρίς προφύλαξη. Η αγάπη δεν είναι η ανοησία, το σεξ χωρίς προφύλαξη είναι ανοησία. Και χωρίς προκατακτικά, όρμησε σε στυλ τσόντας ζογκλεριστικά. Έχεις πλάκα. Καλά που είμαι γυμνασμένη, για γέλια ήταν. Καλά, εγώ θα γελούσα στη θέση σου. Ξέρω. Έφυγε από το σπίτι μου με φόβο μην το δουν, λες και κλέψαμε κάτι, έλεος. Και δεν ξαναεμφανίστηκε. Ειλικρινά, αν δεν τον έβλεπα σαν χάπι, δεν θα έκανα κάτι μαζί του. Πες μου λοιπόν. Μπορώ εγώ να βρω σύντροφο, βεβαίως μπορείς. Έχεις κάνει ήδη το crash test. Έχεις κάνει το crash test και έχεις δει στην πράξη, ότι μπορείς να κάνεις την πράξη μετά από 12 χρόνια αποχής. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω γιατί το συζητείς. Σίγουρα κάποιο σκεπτικό θα έχει ο ψυχαναλυτής, γράφεις ψυχαναλυτής, δεν ξέρω αν είναι όντως ψυχαναλυτής, αν είναι ψυχοθεραπευτής ή κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές μπορείτε να πηγαίνετε κάπου που να μην είναι ψυχολόγος, να είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και να θεωρείτε ότι είναι ψυχολόγος, κάπου που να μην είναι ψυχαναλυτής και να λέτε ψυχαναλυτής χωρίς να είναι. Τέλος πάντων, ο ειδικός ψυχικής υγείας τον οποίο συμβουλεύεσαι, σίγουρα έχει τους λόγους του και εσύ είχες τους δικούς σου λόγους για να συζητήσετε κάτι τέτοιο, να κάνετε αυτό το πείραμα. Το πείραμα πέτυχε νομίζω, παρόλο που η πράξη απέτυχε. Το πείραμα πέτυχε γιατί έδειξε ότι το σώμα σου λειτουργεί, κάτι το οποίο αν με ρωτούσε θα στο έλεγα από πριν. Μια χαρά λειτουργεί το σώμα σου, κόρη μου. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν σκουριάζουν τα τέτοια μας. Ούτε τα δικά τους ούτε τα δικά μας. Δεν σκουριάζουν. Είναι εκεί πέρα. Ο οργανισμός μας φροντίζει και τροφοδοτεί με αίμα όλες τις περιοχές του σώματος και δεν παθαίνουν τίποτα. Άμα μείνουν να χρησιμοποιείται, την ώρα που θα αποφασίσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και η καλύτερη στιγμή για να αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις τα όργανα ευχαρίστησης του σώματός σου είναι όταν το γουστάρεις πραγματικά και όταν πραγματικά σου το βγάζει ο άλλος αυτό το πράγμα. Όχι να πεις πάω τώρα έτσι ψυχαναγκαστικά, τώρα πάω να κάνω σεξ. Θυμάμαι για ένα inside joke, ένα αστείο που έχουμε στο σπίτι, που το λέει η μάνα μου πολύ. Ήταν γιορτές των Χριστουγέννων και παρακολουθώ ότι υπήρχε μόνο το ΡΙΚ όταν ήμουν μικρή στην τηλεόραση, κρατική τηλεόραση, πέρα από 10-12 ετών, και έδειχνε έναν ντοκιμαντέρ για τη μέρα των Θεοφανίων. Και έδειχνε μια κυρία σε ένα χωριό, η οποία έφτιαχνε τους λοκμάδες. Υπάρχει αυτή η παράδοση στην Κύπρο. Την μέρα των Θεοφανίων, νομίζω, ή την προηγούμενη, νομίζω την μέρα των Θεοφανίων, οι Κύπριες σχολιάστε γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να πάρω και όρκο για κάτι που δεν είμαι σίγουρη. Έφτιαχναν τα ξεροτίανα, που είναι οι λοκμάδες, και τα έριχναν πάνω στη στέγη για να φύγουν οι καλικάντζαροι. Νομίζω είναι την μέρα των Θεοφανίων. Οπότε δείχνει στον ντοκιμαντέρ εκείνο στην εκπομπή του ΡΙΚ. Δεκαετία του 80 τώρα, ή αρχές δεκαετίας του 90, τέλη δεκαετίας του 80. Δείχνει τη γιαγιά να κρατάει το πιάτο με τα ξεροτίανα, με τους λοκμάδες, και να λέει, τώρα πάω να αρσύρω τα ξεροτίανα. Τώρα πάω να ρίξω τους λοκμάδες στη στέγη. Έτσι λοιπόν και εσύ, τώρα πάω να κάνω σεξ. Τώρα πήγες να κάνεις σεξ και είδες ότι μπορείς να κάνεις σεξ. Καλή ιδέα είναι, από εδώ και πέρα. Να μην το κάνεις συνήθιο αυτό. Δηλαδή να κάνεις σεξ χωρίς να γουστάρεις. Γιατί δεν θα μπορείς να κάνεις σχέση. Δεν μπορείς να βρεις σύντροφο. Αφού το ερώτημα σου είναι πώς μπορώ να βρω εγώ σύντροφο σε αυτή την ηλικία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η ηλικία σου για να βρεις σύντροφο. Μην σου πω ότι στα 50+, είναι μια πολύ κατάλληλη ηλικία για να βρεις σύντροφο, καταλληλότερη από τα 30+, από τα 20+, και από τα 40+. Και ο λόγος είναι απλούστατος. Επειδή όλοι και όλες, σε αυτή την ηλικία των 50 και άνω, συνήθως δεν έχουμε μικρά παιδιά, συνήθως έχουμε ξεπαιδιώσει, συνήθως έχουμε τακτοποιήσει τα σοβαρά θέματα που μας απασχολούσαν μέχρι τώρα, και μετά τα 50 μπορούμε να κάνουμε και ζωάρα. Και όταν λέω ζωάρα, δεν εννοώ απαραίτητα να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι και να έχουμε πολλά χρήματα. Ζωάρα εννοώ να κάνουμε τα κέφια μας. Και εφόσον είμαστε και ελεύθεροι, όσοι είναι ελεύθεροι, να κάνουμε τα κέφια μας με όποιον γουστάρουμε, και όσοι είναι παντρεμένοι, να κάνουν τα κέφια τους με τα τέρια τους, και όσοι είναι σε σχέση. Άρα η ηλικία δεν είναι πρόβλημα.
Το γεγονός ότι δεν το έχεις χρησιμοποιήσει το εργαλείο και το ξαναχρησιμοποιήσεις πρόσφατα, πάλι δεν είναι πρόβλημα. Μια χαρά λειτουργεί. Και θα σου λέγω ότι και χωρίς το κοιμή θα ήξερες ότι λειτουργεί. Τι χρειάζεται τώρα σε εσένα, φιλενάδα? Χρειάζεσαι την ψυχοσεξουαλική και ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση που δεν έχεις δεχθεί ποτέ. Δεν την έχεις δεχθεί από την οικογένεια σου, δεν την έχεις δεχθεί από την κοινωνία. Είσαι μια γυναίκα η οποία βρέθηκες πολύ νωρίς στο στίβο της ζωής να παλεύεις με τα άγρια κύματα. Έχεις αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, στερημένο από ψυχική υγεία και στερημένο από αγάπη και στοργή, σαφώς έχουμε θέματα με τον εαυτό μας να αντιμετωπίσουμε. Να αντιμετωπίσεις έναν πρώην σύζυγο που από ό,τι μας τον έχεις περιγράψει ήταν και αυτός ένα κελεπούρι. Τη μάνα σου με τα σοβαρά θέματα υγείας από πολύ νωρίς. Δεν λέω ποια είναι τα θέματα της, αλλά αν πρόσεχε την υγεία της δεν θα τα έχει από τόσο νωρίς. Με την αδερφή σου και τον αδερφό σου στον κόσμο τους αλλού για αλλού. Με την κοινωνία να σε αντιμετωπίζει διαφορετικά ως ελεύθερη επαγγελματία και μονογονιό. Με τα θέματα, τα σοβαρά ψυχικής υγείας του παιδιού σου. Και πάλεψες και κατάφερες να βγεις νικήτρια. Μπορείς κάλλιστα, μπορείς τώρα που έχεις τακτοποιήσει και το παιδί σου, να κάνεις τα ωραία σου. Για να τα κάνεις όμως πρέπει να αποκτήσεις ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση, ψυχοσεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έχουμε ένα playlist στο κανάλι το οποίο ονομάζεται «Θέλω να κάνω σχέση». Αν δεν τα έχεις δει εκείνα τα βίντεο, κατσεδέστα. Επίσης σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας» και επίσης το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», τα οποία βρίσκονται δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Κάτω από την μπάρα που λέει «Εκδόσεις», στην υπομπάρα που λέει «Ηλεκτρονικές εκδόσεις». Σε μορφή flipbook να διαβάσεις δωρεάν ηλεκτρονικά. Επίσης χρήσιμα θα είναι και τα τρία άλλα βιβλία μου που κυκλοφορώ με τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για σένα για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παιδικά σου χρόνια και πώς αυτά έχουν επιδράσει στα θέματα που αντιμετωπίζεις. Επίσης, το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων, κάτι που εσύ χρειάζεται να διαβάζεις για σένα. Επίσης, το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πράγματα πολλά γύρω από τις σχέσεις. Και επίσης, το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» θα μπορέσει να σε βοηθήσει να καταλάβεις κάποιες συμπεριφορές, όπως το ghosting, για παράδειγμα, που σου έχει κάνει αυτός ανεκδίκητος. Που ήρθε και δεν τον έφταναν όλα τα άλλα, αποφάσισε πως είναι έτοιμος και ήρθε και αξίριστος. Τέλος πάντων. Και χωρίς προφύλαξη. Τέλος πάντων. Πραγματικά απορώ. Κάποιοι άνθρωποι επιβιώνουν κατά λάθος, νομίζω, δεν ξέρω. Όπως και να έχει. Ας μην τους βοηθούμε να επιβιώσουν με διάφορους τρόπους. Μακριά από. Τι να πω. Μακριά από ανθρώπους που δεν αξίζουν τον κόπο να ασχολούμαστε μαζί τους. Όχι ότι έπαθες και τίποτα. Αφού είχες την προφύλαξη, δεν έπαθες τίποτα. Πήγες και στο ψυχολόγο σου, θα το σάσεις. Και νομίζω ότι τώρα θα αρχίσεις έτσι σιγά σιγά να κοινωνικοποιείσαι. Η συμβουλή μου είναι να βγαίνεις ραντεβού. Να βγαίνεις ραντεβού στο οποίο να μην λες «Γεια σας, ήρθα να κάνω σχέση». Να βγαίνεις ραντεβού στο οποίο να πηγαίνεις για να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους. Και αν υπάρξει έλξη και από τις δύο πλευρές. Και αν ικανοποιούνται κάποια κριτήρια και από τις δύο πλευρές. Και αν υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, τότε να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσεις πείρα στον dating. Για να αποκτήσεις πείρα στον dating, θα σου έλεγα βγαίνεις ραντεβού με όποιον να είναι. Του στυλ. Όχι να βρεις να βγεις εκτός στον δρόμο, «Γεια σας, ήρθα, θέλω να βγω ραντεβού. Τώρα πάω να ρίξω τα ξερουτίανα ή τώρα πάω να κάνω σεξ». Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος σου μιλάει στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και αυτά και σε φλερτάρει, θα μπορούσες να πεις «Θα ήθελες να πιούμε ένα καφέ από κοντά» και να κλείσεις ραντεβού σε ένα δημόσιο μέρος, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο κεντρικό που θα πάει ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό αυτοκίνητο, με το δικό του ή με μόνος του από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να κάνεις ραντεβού. Θα σε βοηθήσει πολύ να βγεις για πρώτα ραντεβού με πολλούς άνδρες. Δεν θα φιληθείς σε αυτά τα ραντεβού, δεν θα χουφτωθείς σε αυτά τα ραντεβού, δεν θα παυτωθείς σε αυτά τα ραντεβού, θα πας για να γνωρίσεις κόσμο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν σεξ το πρώτο ραντεβού, αν τους πεις όχι, θα φύγουν. Αν κάνεις σεξ μαζί τους, πάλι θα φύγουν. Το είδαμε και με τον αξίριστο. Κατάλαβες? Που πήγες στον αγύριστο. Οπότε, βρήκαμε ωραίο ρήμα. Το είδαμε και με τον αξίριστο που πήγες στον αγύριστο. Καλό. Και αυτό κάνει για
Λεζάντα. Λοιπόν, για τάκα. Άρα, αν ο άλλος σου ζητάει σεξ από το πρώτο ραντεβού, το στέλνεις αξίριστο να μας τον αγύριστο. Αν όμως ο άλλος άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που έχει τη διάθεση να βγει ένα ραντεβού, να πιει ένα καφέ, να κάνει μια συνομιλία, θα κάνεις πράκτες, θα κάνεις εξάσκηση της επικοινωνίας μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Η γνώμη μου είναι ότι στην παρούσα φάση πρέπει να βγαίνεις ραντεβού, όχι να κάνεις σχέση, όχι να κάνεις σεξ. Εάν στην πορεία συναντήσεις κάποιον άνθρωπο μέσα από αυτούς με τους οποίους θα βγεις ραντεβού, που υπάρχει κλικ, υπάρχει τέριασμα, τα βρίσκετε και προχωρήσετε παρακάτω, καλώς. Επίσης, μπορεί να σου συστήσουν κάποιον, κάποιοι γνωστοί σου. Αν και σου πούν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι σε μια ηλικία που ταιριάζει με τη δικιά σου και είναι νεανικός άνθρωπος και αυτά και θα νομίζουμε ότι ταιριάζεται, βγες ένα ραντεβού. Πήγαινε να πιεις ένα καφέ, να γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ μη λέτε όχι στα προξενιά, όχι ότι απαραίτητος θα πάτε και θα αραβωνιαστείτε και θα κλείσετε και γάμο, αλλά σας δίνεται ευκαιρία να κάνετε dating, να γνωρίσετε ανθρώπους. Υπάρχει ένα βιβλίο στα αγγλικά το οποίο είναι εξαιρετικό, το έχει γράψει μία Κινέζα της Αμερικής, μία Αμερικανίδα που έχει κινέζικη καταγωγή, η οποία είναι μαθηματικός και ηθοποιός και ονομάζεται The Four Man Plan. Και μιλά για τη δική της προσπάθεια που είχε κάνει για να βρει τον άνδρα της ζωής της, που έκανε αυτά τα προγραμματισμένα ραντεβού και μάλιστα, εντάξει, αυτά τα έκανε στην Αμερική, μάλιστα μπορούσε, λέει, να και όταν πήγε να αγοράσει ψωμί, για παράδειγμα, στο φούρνο, να δώσει το τηλέφωνο της σε κάποιον, να πάρει το τηλέφωνο και να κλείσει ραντεβού, στο οποίο πήγαινε και έβγαινε με 4 ξεχωριστά κάθε εβδομάδα, με τους οποίους δεν είχε με κανέναν ερωτική επαφή. Ήταν μόνο για γνωριμία. Και μετά βρήκε τον άντρα της, τον οποίο τον άντρα δεν θα σας πω πώς το βρήκε, γιατί μπορεί να θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο. Επίσης υπάρχει και πώς την βρήκε. Υπάρχει και το website, The Foreman Plan. Λοιπόν, άρα εσύ, φιλενάδα, θα βγαίνεις ραντεβού, θα κάνεις εξάσκηση, σου λέω να διαβάσεις τα δικά μου τα βιβλία. Σίγουρα έχει και άλλα βιβλία τα οποία είναι χρήσιμα. Θα σου κάνουν καλό και βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για εφήβους να διαβάσεις. Και γενικά να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για το χώρο των σχέσεων. Και νομίζω ότι τα περισσότερα βίντεο που έχουμε εδώ στο κανάλι, πάνω από τα μισά, αναφέρονται σε θέματα σχέσεων. Οπότε, εφόσον είσαι καινούργια στο κανάλι, κάνε έτσι μια βαθιά βουτιά, γιατί είναι ασφαλής βαθιά βουτιά στα βίντεο. Εντάξει. Γιατί οι άλλοι που έκανες δεν ήταν και τόσο ασφαλείς. Κάνε μια ασφαλή βαθιά βουτιά στα βίντεο, δες όσα περισσότερα βίντεο θες, άκουσε ιστορίες, έλα σε επαφή με το τι συμβαίνει στις ερωτικές σχέσεις και τι συμβαίνει στους ανθρώπους και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά και ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις ερωτική σχέση. Το 50 plus δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και επίσης η αποχή δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και θα τελειώσω με μια ιστορία που δεν θυμάμαι να σας την έχω ξαναπεί. Στο σπατρικό μου απέναντι νίκιαζαν κάποιοι Άγγλοι πάνω ψηλά στο πρώτο όροφο. Και το σπίτι των γονέων μου είναι ισόγειο. Και είχαν έρθει ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο. Τους βλέπαμε όπως καθόμαστε στην κουζίνα να φάμε στη βεράντα μας. Φαινόταν η δικιά τους η βεράντα που ήταν πιο ψηλά από εμάς. Να κάθονται μαζί, να πίνουν το τσάι τους στη βεράντα, να διαβάζουν μαζί τα βιβλία τους, να τη σερβίρει τη γυναίκα του, να τη φυλάει. Ήταν έτσι πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και ήταν και 2,70 πλάς. Ήμουν φοιτήτρια, ίσω το πρώτο έτος. Και με έστειλε η μάνα μου να τους πάρω μελομακάρουνα και κουραμπιέδες που είχε ετοιμάσει για τα Χριστούγεννα, επειδή τις είχαν στείλει αυτή Christmas cake, cake Χριστουγεννιάτικο. Και πάω εγώ και τους λέω, μα είναι πάρα πολύ τρυφερό, πάρα πολύ ωραίο που σε αυτή την ηλικία έχετε μια τόσο ζωντανή σχέση, γιατί είχαν και παιδιά αυτοί. Τέλος πάντων, έβλεπα τα παιδιά τους που έρχονται από την Αγγλία. Τους λέω, πώς τα καταφέρατε και κρατήσατε τόσα χρόνια ζωντανή τη σχέση σας. Χαχαχαχαχαχα, γέλαγε ο Αγγλέζος. Χαχαχαχαχα, γέλαγε Σκοτσέζα, γιατί ήταν Σκοτσέζα γυναίκα του. Και μου λέει, δεν ξέρεις, εμείς 4 χρόνια είμαστε μαζί. Χαλά τους λέω. Είπε ο άνδρας ότι ήταν παντρεμένος για 30 χρόνια, έχει και 3 γιους. Τελικά τα παιδιά ήταν του άνδρα. Και πέθανε η γυναίκα του από καρκίνο και αποφάσισε να πάει σε μια κρουαζιέρα για senior singles. Μια κρουαζιέρα που έκανα στην Αγγλία για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που ήταν ελεύθεροι. Από όλα εκείνα τα 300 άτομα που ήταν στην κρουαζιέρα, μόνο 2 έγιναν ζευγάρι. Αυτός και αυτή. Αυτή ήταν 70 χρονών παρθένα. Ναι. Της λέω, γιατί ήσουν παρθένα. Μου λέει, γιατί είμαι Σκοτσέζα, είμαι καθολική
Και συχαίνομαι κιόλας, μου λέει, και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Τώρα μιλάμε, αυτό ήταν δεκαετία του 90. Δηλαδή η γυναίκα, μα ήταν 80, δεκαετία του 90, πότε είχε γεννηθεί. Κάντε τα μαθηματικά. Ήταν μεγάλη, ήταν πιο μεγάλη από τους γονείς μου. Σαν τις γιαγιάδες μου. Και λέει, δεν ήθελα, λέει, αν δεν παντρευόμουν, δεν ήθελα να κάνω σεξ. Τον ερωτεύτηκε αυτόν, την ερωτεύτηκε αυτός, παντρεύτηκα, πούλησαν τα σπίτια τους στην Αγγλία, αγόρασαν ένα ωραίο αυτοκίνητο, ψηλό, ένα SUV, νίκιασαν εκείνο το σπίτι απέναντι από το δικό μας στην Πάφο και πήγαιναν ταξίδια, πήγαιναν στο Νακάμα, που είναι μια πολύ ωραία περιοχή κοντά στην Πάφο, πήγαιναν στο εξωτερικό, ερχόντουσαν οι φίλοι τους φιλοξενούσαν, ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Και τη ρώτησα τη γυναίκα εκείνη, μετάνιωσες, της λέω, που περίμενες μέχρι τα 70 σου για να ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή, τώρα που την έχεις ήδη, ήταν 74, μου λέει, όχι. Δεν μετάνιωσα, γιατί μου λέει, μπορεί να μην έχω πάει με άλλον άνδρα, αλλά ξέρω ότι σαν τον άνδρα μου δεν έχει. Οπότε αν η Σκοτσέζα, που έμεινε παρθένα μέχρι τα 70, παρθένα, κατάφερε να βιώσει αυτόν τον έρωτα που τον ζηλεύαμε εμείς από κάτω, μπορείτε όλες, άντε, φιλιά. Και είπαμε, ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση σε όλες τις ηλικίες. Γεια!